Επιθυμούμε λοιπόν να εντάξουμε τους Έλληνες της Διασποράς δημιουργικά στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Επιθυμούμε την ψήφο τους και την εκλογή των εκπροσώπων τους στην Ελληνική Βουλή. Δεν επιθυμούμε όμως και θα μας βρει απέναντι οποιαδήποτε πρόταση το επιχειρήσει να μετατρέψουμε τους Έλληνες του εξωτερικού σε αντικείμενο ψηφοθυρίας ή να τους χωρίσουμε, να χωρίσουμε τους ομογενειακούς συλλόγους τους ανάλογα με το κόμμα που υποστηρίζουν. Η πρόταση που μου παρουσίασε προφορικά ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς εκεί κατατείνει. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και γραπτό στις τελικές του προτάσεις. Τον προέτρεψα όμως να αλλάξει ρότα, ώστε να καταφέρουμε να βρούμε τον κοινό τόπο των προτάσεών μας και να προχωρήσουμε συνενετικά.